τώρα έχει έρθει η ώρα για τον μεγάλο τελικό του ραντεβού στην κουζίνα! Λοιπόν, και επιτέλους έχουμε κοντά μας τον Βασίλη από το MasterChef. Γεια σου, Βασίλη. Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Καλώς ήρθες καταρχήν εδώ στην εκπομπή. Σε περιμέναμε πώς και πώς, γιατί φυσικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καταλληλότερο άτομο για να κρίνει τα πιάτα των παιχτών. Λοιπόν, πριν την ξεκινήσουμε εδώ τώρα να ξεκινήσει εκεί να δοκιμάσει εσύ τα δικά σου να βάζει βαθμολογία, θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει με κάποιες έτσι στιγμές δικές σου. Για φύγαμε. Έντονος, ανήσυχος και με επιθυμία για πρωτοτυπία, ο Βασίλης Χατζόπουλος μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο μέσα από την παρουσία του στο MasterChef. Όσον αφορά τις επιλογές που έκανα, είμαι σίγουρος για τα άτομα που επέλεξα από το κομμάτι της συνεργασίας. Όσον αφορά τις γεύσεις μας, είμαι σίγουρος ότι οι γεύσεις μας είναι πολύ καλές. Αλλά και την διορατικότητα και έμπνευση των εκλεκτών πιάτων του. Ένιωθα σίγουρος για το πιάτο μου λόγω της εμφάνισης και του αποτελέσματος που πέτυχα αυτό που ήθελα. Έτσι χρησιμοποίησα το κολοκύθι. Εγώ ήθελα να το παρουσιάσω στη φυσική του μορφή. Από σήμερα, ο Βασίλης του MasterChef κρίνει τα πιάτα των τηλεθεατών στη στήλη του Όλα Καλά, ραντεβού στην κουζίνα. Μάλιστα. Εμείς είδαμε το βίντεο, αλλά θέλουμε να μάθουμε και από σένα τώρα μερικά πράγματα. Φυσικά. Πώς ήταν όλη αυτή η εμπειρία, πώς το βίωσες? Έχοντας τελειώσει με το MasterChef πλέον, νομίζω ότι ήταν σίγουρα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ζήσει. Θα το κουβαλάω για πάντα αυτό το πράγμα, είναι μία φορά. Εντάξει, έντονα συναισθήματα, πάρα πολύ... Ήθελες να κάτσεις λίγο παραπάνω? Σίγουρα θα ήθελα να μείνω παραπάνω. Αλλά οι κριτές είναι εκεί πέρα για να κρίνουν, έχουν κρίνει το αποτέλεσμα, οκ. Θέλω να πω ότι δεν σε φόβιζε το ότι μετά μπορεί οι δοκιμασίες που έγιναν πιο περίεργες, πιο δύσκολες και αυτά, ήθελες εκεί να το δοκιμαστείς? Όχι, εγώ ήθελα, εντάξει. Ναι, φυσικά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή γενικά και εμείς εδώ στην εκπομπή έχουμε σχολιάσει για διάφορους παίκτες που είναι έτσι, ας πούμε, τα πιο φαβορεί. Αυτοί οι παίκτες που είχε φαινόντουσαν μέσα στο παιχνίδι, έτσι, μεταξύ σας, όταν ήσασταν παρέα, σε πλάνα που δεν βλέπαμε εμείς στον αέρα. Εντάξει, εγώ θα πω ότι τα φαβορή μάλλον είναι τα άτομα που έκανα εγώ παρέα, δεν το δωμάτιό μου. Και έχουμε πει ότι ο νικητής θα είναι από εκείνο το δωμάτιο. Τώρα θα δούμε. Τα άτομα αυτά είναι ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας, ο Τιμολέων, ο Αργύρης. Ωραία.